Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες, υπηρώτες, η ιστοσελίδα μας έχει γυρίσει όλο το πογόνι, τώρα πλέον γυρνάει όλη τη ζήσα. Σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε όλα τα μικρά χωριουδάκια του πογονίου, αλλά και της ζήσας. Αυτή βέβαια είναι και η ομορφιά της πατρίδας μας, της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Υπήρου. Παρέα εδώ με τη συνεργάτητά μου και τη σύζυγό μου, τη Χρύσα την Κανέλου, πίσω από τις κάμερες, μας τσιμπάνε και τα ταβάνια γιατί είμαστε στον κάμπο. Λοιπόν, με τις συμβουλές της, με την κριτική της, όλη την ώρα προσπαθούμε να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα για να το έχετε στους δέκτες σας και να απολαύσετε πραγματικά μια γνωριμία που πιστεύω πανελλήνια ίσως να μην υπάρχει. Να μην υπάρχουν κάποιοι να σας γνωρίζουν ανά χωριό ξεχωριστά τα σοκάκια του, τις ιδιαιτερότητες του και απ' όλα. Λοιπόν, γυρίσαμε όλη τη ζήτσα, όλο το πογόνι. Όλη τη ζήτσα. Πάμε να περπατήσουμε λίγο γιατί είμαστε και γερόντι, να έχουμε και λίγο. Λοιπόν, από το πογόνι τι αποκόμισες, τι είδες? Ήταν κάποια ωραία χωριά. Περάσαμε ωραία μνημεία. Περάσαμε ωραία μνημεία. Εκκλησιαστικά μνημεία, μουσεία. Για τη ζήτσα λοιπόν, τι έχεις να μου πεις? Ζήτσα ωραία περιοχή. Ωραία κρασιά. Πολύ ψηλά. Ωραία χωριά. Τα χωριά της. Πολιτιστικά δρόμενα. Γάλα χωριά. Μονές. Πάρα πολλές. Μοναστήρια. Και ωραία, ωραία περιοχή. Σε έχει κουράσει καθόλου όλη αυτή η διαδικασία? Όχι, γιατί μαθαίνω πράγματα. Αφού λοιπόν φίλες και φίλοι, από την όλη διαδικασία δεν έχει κουραστεί η σύζυγός μου, η Χρύσα Κανέλου και συνεργάτης μου, που έχουμε γυρίσει μαζί όλο το πογόνι και όλη τη ζήτσα. Θα κουραστείτε εσείς να ανοίξετε τον υπολογιστή σας, να το συνδέσετε με την τηλεόραση και να δείτε ένα από τα όμορφα χωριά της ζήτσας που θα σας δείξω. Λοιπόν, από τη γενέτειρά μου τη Χαραυγή, με φόντο το Γυφτοπόταμο και από το σημείο που, από την αφετηρία μου δηλαδή, που ξεκινάω και πηγαίνω προς όλα τα μέρη να τα βιντεοσκοπήσω, γεια σας. Επί του έργου πάλι φίλες και φίλοι, είμαστε καθοδόν για να γνωρίσουμε άλλο ένα χωριό της ζήτσας. Αυτό λοιπόν το χωριό είναι το Γραμμένο. Είναι ένα χωριό περίπου με 150 μόνιμους κάτοικους. Είναι σε υψόμετρο στα 660 μέτρα και 17 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα, από την πόλη των Ιωαννίνων. Μπορεί κάλλιστα να πάει κάποιος, γιατί είναι πάρα πολύ καλός ο δρόμος. Και ακόμη είναι καλύτερες και οι συνθήκες οδήγησης. Πρέπει λοιπόν, όσο συνήθως κάνουμε, να πούμε και δύο λόγια για την ιστορία αυτού του χωριού. Μια ιστορία την οποία αλίευσα από το διαδίκτυο, προσπάθησα να βρω πλήρη, ενημερωτική, λεπτομερή, δεν μπόρεσα να το βρω. Έκανα μεγάλη προσπάθεια, με βοήθησε σε αυτό για άλλη μια φορά ο νέος αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ωστόσο, απέβη άκαρπη η προσπάθεια. Βρήκαμε όμως μέσα από το διαδίκτυο, ευτυχώς δηλαδή υπάρχει και το διαδίκτυο και μπορούμε και αλλιεύουμε ιστορίες για αυτά τα οδηπορικά που κάνουμε εμείς. Γραμμένο λοιπόν. Το όνομά του το πήρε από κάποιο οικιστή Γραμμένο ή από τους Τούρκους που όταν ήθελαν να φορολογήσουν την περιοχή
επειδή τα εδάφη ήταν ομαλά και τα είχαν γραμμένα στα τευτέρια τους, δηλαδή τα δευτέρια τους, τα ονόμαζαν γραμμένα. Σε αντίθεση με τα άγραφα, το πορεινό και δύσματο. Το όνομα παρέμεινε το ίδιο και επειδή αργότερα το γραμμένο ήταν το μεγαλύτερο χωριό από όλα, το κεφαλοχώρι δηλαδή, όλα τα γύρω χωριά πήραν το όνομα ως γραμμένο χωριά. Σύμφωνα λοιπόν με τα ιστορικά στοιχεία, η ζωή στο γραμμένο υπάρχει από τον 2ο αιώνα π.Χ. τότε που στην περιοχή κυριάρχησαν οι Πελαζοί και οι Χάωνες που κατοικούσαν στην κοιλάδα της Δωδόνης και άπλωσαν τα πλοκάμια τους στον κάμπο των Ιωαννίνων με πρωτεύουσα την Πασαρούνα δίπλα στο Γαρδίκι. Το χωριό φέρεται σύμφωνα με τις πηγές ως το 1764 σαν χωριό ελεύθερο και κεφαλοχώρι. Αργότερα θα γίνει Τσιφλίκι, Ιδιόκτητο ή Ιμπλιάκι, εθνικό. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το χωριό, στο γραμμένο, θα ανατείλει ένας ήλιος με τους πρώτους διδασκάλους του γένους, όπως ο Γιώργος Σουγδούρης, ο οποίος ήταν δάσκαλος του Μεθόδιου Ανθρακίτη και δίδαξε πρώτος, παρακαλώ, στη χώρα μας την τριγωνομετρία το 1720 από την Τεργέστη. Ο Μελέτιος, γεωγράφος, που σχεδίασε τον πρώτο χάρτη. Οι Ζωσιμάδες, τα 6 αδέρφια και οι 3 αδελφές που ταξίδεψαν στη Ρωσία και με το εμπόριο και το μόχθο τους δημιούργησαν τα πλούτη εκείνα που ύστερα τα διέθεσαν για το καλό του τόπου τους. Έχτισαν σχολείο, γυροκομεία, ορφανοτροφία, τοχοκομεία, εκκλησίες, ιατρία και στήριξαν οικονομικά την πρώτη κυβέρνηση του Καποδίστρια. Ο Ζώης Καπλάνης, που δημιούργησε την Καπλάνιο Σχολή, όπου πρωτοδίδαξε ο κορυφαίος δάσκαλος του γένους μας, ο Αθανάσιος Ψαλίδας. Ο Ζώης Καπλάνης ίδρυσε επίσης την Οικοκυρική Σχολή που βρίσκεται στο γραμμένο. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι κάτοικοι βοήθησαν το πρώτο αρματολικό κίνημα του Γρίβα και Μάλαμα και στη συνέχεια τον πρώτο εθναγέρτη Διονύσιο Σκυλόσοφο, ο οποίος επέδραμε με 2.500 άνδρες για να αλώσει την πόλη των Ιωαννίνων. Βέβαια, τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Το 1822, στις 26 Ιουλίου, οι γραμμενοχωρίτες επαναστατούν πρώτοι από όλα τα γύρω χωριά με επικεφαλής το Σταύρο Ουγούδα και πλαισιώνουν τα τμήματα του Μάρκου Μπότσαρη. Έδωσαν πολλές μάχες στην Κοβίλιανη, στην Κωνστάνιανη μέχρι τα Πέντε Πηγάδια. Εκείνο τον καιρό έζησαν και οι λαμπροί δάσκαλοι που διέδωσαν τα φώτα της παιδείας και του πολιτισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπως ο Κωνσταντίνος Ασόπιος, τον οποίο ο διευθυντής της Καπλανίου Σχολής Αθανάσιος Ψαλίδας τον έστειλε με δαπάνες της Καπλανίου Σχολής στα πανεπιστήμια του Παρισιού, του Λονδίνου και του Βερολίνου για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ήταν ο πρώτος που δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έγραψε το πρώτο συνταγματικό λεξικό, καθώς επίσης και πολλά παιδαγωγικά και επιστημονικά βιβλία. Αργότερα ετέθη επικεφαλής του δημοτικισμού και θεώρησε σωστό πως πρέπει να καλλιεργηθούν οι επιστήμες και τα γράμματα. Ο Γεώργιος Κρανάς, ο οποίος ήταν αυτοδίδακτος, έμαθε 6 γλώσσες, ήταν φιλόσοφος και δίδαξε στην Καπλάνιο Σχολή. Το 1828, που εγκαινιάστηκε η Ζωσιμαία Σχολή, τον κάλεσαν ως πρώτο διευθυντή. Ο Αναστάσιος Γούδας ήταν γιατρός και συγγραφέας. Το σημαντικότερο έργο του είναι το «Οι βίαιοι παράλληλοι» και ο Ζαφύρης Γραμμενιάτης ήταν καθηγητής και συγγραφέας. Έργο του «Η ακολουθία του Αγίου Κοσμά». Στο κέντρο του χωριού υπήρχε σχολαρχείο,
το οποίο δεχόταν μαθητές από όλα τα γραμμενοχώρια και πολύ μεγάλοι δάσκαλοι δίδασκαν εκεί. Όσον αφορά την νεότερη παιδεία, υπάρχουν αρκετοί λόγοι και συγγραφείς, μεταξύ των οποίων είναι ο Στέφανος Μπέτης, ο Κωνσταντίνος Βελιαρούτης, ο Λεωνίδας Βελιαρούτης και ο Παύλος Γκαλντέμης. Το χωριό σήμερα διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στα σπίτια και στους αυλόγυρους. Σώζεται το σπίτι των Ζωσιμάδων, η μεγάλη καπλάνια σχολή 18ου αιώνα, όπου λειτουργεί σήμερα το Δημοτικό Σχολείο, και η εκκλησία των Ταξιαρχών με παλιές εικόνες και καμπαναριό. Στο Λόφο Καστρί και την περιοχή Παλιάμπελα σώζονται ρήπια μικρής ακρόπολης, κλασικής περιόδου και μεγάλα ρωμαϊκά και ελληνιστικά δημόσια κτίρια. Υπάρχει βιβλιοθήκη με σπάνιες ελληνικές και ξένες εκδόσεις παλαιών βιβλίων. Όπως είπαμε, η εκκλησία του χωριού είναι ο Ναός των Ταξιαρχών ή καλύτερα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Είναι ένας καθεδρικός ναός, έχει τρίκλητη βασιλική με εσωτερικούς τρεις στόλους σε κάθε κλήτος. Ο ναός είναι πετρόκτιστος, χτισμένος με το ισόδομο σύστημα, όπου εναλλάσσονται οι άσπρες σειρές με τις ροζ αντίστοιχες, που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι ανάγλυφες παραστάσεις στα νότια και τα βόρεια στη βόρεια είσοδο του ναού. Ακόμη υπάρχει η μονή της Παναγίας της Λαμπροβίτριας, ένα όνομα που θα δείτε παρακάτω και στο υπόλοιπο βίντεο, μπερδευτήκαμε πάρα πολύ να το πούμε. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι λίγα λόγια από την ιστορία του χωριού, την οποία ιστορία, όπως είπα και στην αρχή, την αλλιεύσαμε μέσα από το διαδίκτυο. Είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς το να μπορέσουμε να βρούμε την ιστορία, τη λεπτομερή ιστορία ενός χωριού. Γίνεται μεγάλος αγώνας, δηλαδή ο περισσότερος χρόνος που χάνουμε ως προς το να δημιουργήσουμε ένα οδηπορικό στο μοντάζ είναι να βρούμε την ιστορία από το χωριό. Και σε πολλές των περιπτώσεων, παρά το ότι περιμένουμε κάποιες εβδομάδες, ίσως και παραπάνω, μήπως και μας στείλουν κάποια στοιχεία από την ιστορία του χωριού, στο τέλος αυτό δεν ευδοκιμεί και χάνουμε και τον χρόνο μας. Ωστόσο, είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο το προσπερνάμε, το καλύπτουμε όσο μπορούμε, όσο είναι εφικτό, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπείτε, να δείτε το βίντεο, να γνωρίσετε το χωριό, να το δείτε όπως το βλέπουμε εμείς, με τον μοναδικό τρόπο που βιντεοσκοπούμε, έτσι απλά ενημερωτικά. Δεν κάνουμε φανφάρες, δεν κάνουμε πολλά εφέ, δεν μας ενδιαφέρει το αν θα γίνει ένα βίντεο με τα τρελά εφέ. Το μόνο μας ενδιαφέρει είναι να αισθανθείτε ότι κάθεστε στο διπλανό κάθισμα μαζί μας, μέσα στο αυτοκίνητό μας, και γυρνάμε, κάνουμε περιοδεία μέσα στο χωριό. Και βέβαια με κάποια πλάνα από ψηλά, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, που κακά τα ψέματα, βλέπεις από ψηλά το χωριό, βλέπεις συγκεντρωτικά όλο το χωριό. Προχωράμε μέσα στο χωριό, είναι από ό,τι είδαμε μεγάλο χωριό, αρκετά μεγάλο χωριό σε έκταση. Είναι, θα έλεγα, σαν οροπέδιο κατά κάποιο τρόπο, επάνω στην κορυφή ενός λόφου, με μια μεγάλη πλατεία, όπως είδατε και στην αρχή, με την παιδική χαρά, το σχολείο απέναντι και χώρους απεριόριστους. Είδαμε και χρώματα στα σπίτια αυτού του χωριού, και αρχιτεκτονική, όπως είπαμε και στην αρχή, διατηρητέα. Είναι μεγάλη υπόθεση, φίλες και φίλοι, να πηγαίνεις σε ένα τέτοιο χωριό, να έχεις την τύχη
Εμάς συνδυάζεται το τερπνόν μετά το ωφελήμου, όπως δηλαδή κάνουμε το χόμπι μας, βιντεοσκοπούμε αυτά τα χωριά, άρα παράλληλα τα γνωρίζουμε. Όπως βλέπετε, είδατε μάλλον το πλάνο από ψηλά, το χωριό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι Αύγουστος, κάνει ζέστη. Σίγουρα θα θέλαμε κάποιο κρύο νερό. Είδαμε ένα καφενείο στην πλατεία του χωριού ανοιχτό. Ευελπιστούμε στην επιστροφή να το βρούμε, να πάρουμε ένα-δυο μπουκάλια νερό. Γιατί βλέπετε, είναι άσχημο πράγμα να βρίσκεσαι σε ένα χωριό, να ευελπιστείς να πιεις λίγο δροσερό νερό από την πηγή του χωριού και εσύ να πηγαίνεις στο καφενείο του χωριού ή στο περίπτερο οτιδήποτε αλλού και να παίρνεις μπουκαλάκια εμφιαλωμένο νερό. Όπως καλά έχετε καταλάβει, η ταχύτητά μας είναι λίγο πιο γρήγορη από ό,τι σχετικά με άλλα χωριά, γιατί όπως είπα και πριν, το χωριό είναι μεγάλο και θα πρέπει να το καλύψουμε. Εάν θα πάμε με την ταχύτητα που πηγαίνουμε και σε άλλα χωριά, πολύ φοβάμαι ότι δεν μας φτάνει ένα πεντάωρο. Ο χρόνος είναι χρήσιμος, είναι υπερπολίτιμος σε αυτού του είδους τα οδηπορικά, διότι σε μία μέρα πρέπει να καλύψουμε και 5, ίσως και 6, πολλές φορές και 7 χωριά. Ξεκινάμε από το πρωί, από την Χαραυγή Πογονίου και επιστρέφουμε το βράδυ περίπου κατά τις 10 η ώρα. Η Ιερά Μονή Παναγίας Λαμπροβίτριας. Κάτι άλλο μάνα βράδυ. Έναν τρόπο μας πέρα, αφού από εδώ ο σκυλάκος είναι κουτσός. Ναι, καλά ακούσατε, δυσκολευτήκαμε να διαβάσουμε το όνομα, ήταν ένα από τα δύσκολα όνομα, δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμη και στην αφήγηση είναι δύσκολο ένα όνομα, δηλαδή Λαμπροβίτριας, από τα περίεργα ονόματα, όμως σε λίγο θα πάμε σε αυτή τη μονή. Έχουμε εξασφαλίσει πλάνα, είναι στο κέντρο του χωριού αυτή η μονή, περίπου δηλαδή στο κέντρο του χωριού. Εξασφαλίσαμε πλάνα, θα δείτε, και είναι πλάνα που πραγματικά θα σας αρέσουν. Βέβαια, κάποιοι νεότεροι θα προτιμούσαν κάποια άλλα πλάνα. Όμως, αυτά τα οδηπορικά έχουν από όλα μέσα. Δεν έχουν μόνο αυτό που θέλουν λίγοι. Έχουν ό,τι θέλουν όλοι. Έχουν εκείνα τα πλάνα που σε κάνουν να γνωρίσεις ένα χωριό. Λαμπροβίτριας. Από εκεί κάτω, πού πας από εδώ. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και την ενδεικτική πινακίδα, το ιατρείο του χωριού. Είναι αυτά τα ιατρεία που οι γιατροί πηγαίνουν να κάνουν ειδικότητα. Δηλαδή, κάποιοι πιτσιρικάδες μόλις τελειώσουν το πανεπιστήμιο πηγαίνουν σε αυτά τα χωριά να κάνουν το αγροτικό τους και ίσως εκεί να ευδοκιμεί και η παροιμία στα χωριά μας που λέει που έμαθε να κουρεύει στο κεφάλι του Κασίδα, που έμαθε να γιατρεύει στο κουφάρι της γιαγιάς και του παππού. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, πάμε δεξιά. Βλέπω κάτι πέφτει εκεί πάνω, κάτι κυπαρίσια. Ναι, καλά ακούσατε, έχουμε φτάσει στην Μονή της Παναγίας της Λαμπροβίτριας. Όπως σας είπα, εξασφαλίσαμε πάρα πολλά πλάνα, πάρα πολλά
ωραία πλάνα μέσα από το χώρο της Μονής. Στην αρχή βρήκαμε ένα τεράστιο κλειδί. Τι ωραία δροσιά. Σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Ανοίξαμε. Η δροσιά εδώ από κάτω δεν το συζητάμε. Είναι το κάτι άλλο. Είναι αυτά τα πέτρινα κτίσματα, τα πέτρινα ντουβάρια που έφτιαχναν οι υπηρώτες πετράδες, τα οποία αντέχουν εδώ και αιώνες. Έχουν αντέξει σε σεισμούς τέτοιους που καινούργια κτίρια δεν ανταπεξήλθαν. Δείτε πλάνα μέσα από τη Μονή. Εδώ επικρατεί η απόλυτη ηρεμία. Πέρα από το δυνατό αέρα δεν ακούς τίποτε άλλο. Είναι σημείο που σου προκαλεί ρηγός και πραγματικά σας το λέω, δεν είμαι θεός εποφοβούμενος, δεν είμαι θρησκόληπτος, θρησκευόμενος είμαι, αλλά σε αυτά τα σημεία πραγματικά νομίζεις ότι βρίσκεις το Θεό σου. Νομίζεις ότι βρίσκεις το Δημιουργό σου. Δεν ξέρω εάν αυτοί οι κληρικοί κάποτε επέλεγαν με κάποιο ειδικό κριτήριο τα σημεία όπου κατασκεύαζαν τους ναούς. Αυτό που ξέρω είναι πως σε όλα τα μέρη που έχω γυρίσει, όλο το Πογόνι και τώρα σχεδόν όλη τη Ζήτσα, οι μονές είναι κατασκευασμένες σε τέτοια σημεία που πραγματικά σου προκαλούν δέος. Είναι σημεία που επικρατεί ησυχία, επικρατεί ηρεμία. Πέραν από τους θορύβους της φύσης δεν ακούς τίποτε άλλο. Και τι άλλο θα ήθελε ένας άνθρωπος, ειδικά αυτή την εποχή της τρέλας, την εποχή της φασαρίας, την εποχή του βουητού. Το 90% των ανθρώπων σφυρίζουν τα αυτιά μας από εμβοές, μόνο και μόνο από την συνεχόμενη παραβίαση των τυμπάνων μας, από τους θορύβους που επικρατούν όλη την ημέρα όσο είμαστε ξυπνοί. Εδώ, σε αυτούς τους χώρους, σε αυτόν τον χώρο, πραγματικά επικρατεί η απόλυτη ηρεμία, η απόλυτη ησυχία. Και βέβαια δεν μπορεί να μην σας πω πως και το οξυγόνο που ρουφάς από την πεντακάθαρη ατμόσφαιρα είναι ποιοτικό. Είναι το κάτι άλλο σε αντίθεση με αυτό της Αθήνας και γενικά όλων των κλινών. Άστι. Βλέπετε αυτός ο θόρυβος που έκανε η πόρτα, αυτή η βαριά πόρτα για να κλείσει μια βαριά κατασκευή σιδερένια. Μας άρεσε γιατί όταν υπάρχει, όταν επικρατεί ησυχία σε ένα χώρο, ένας θόρυβος των 10 δευτερολέπτων, 15, κάνει τη διαφορά. Καλησπέρα. Είπαμε και τις καλησπέρες μας σε κάποιες κυρίες
που καθόταν έξω στο πεζοδρόμιο και λέγανε τα δικά τους να περνάει η ώρα τους. Είχαν καθίσει στη σκιά γιατί κάνει ζέστη, πολύ ζέστη. Παρόλο που είναι ψηλά, είναι Αύγουστος όμως, και όσο να είναι η ζέστη επικρατεί. Εδώ συνεχίζουμε για το υπόλοιπο χωριό, τα υπόλοιπα σημεία του χωριού. Σε φέρνει γύρω γύρω. Εδώ πήραμε το δρόμο, αλλά το έχω πει πολλές φορές, όταν δεν γνωρίζεις ένα σημείο, ένα χωριό, εκ των πραγμάτων θα κάνεις τα λάθη σου. Θα ψάχνεις, αυτό που λέμε, πηγαίνεις κυριολεκτικά ψάχνοντας. Όμως, θα το πω και λίγο λαϊκά, έχει και αυτό την νοστιμιά του. Έχει και αυτό τη διαφορά του. Δεν θα μας χάλαγε όμως να υπήρχε κάποιος άνθρωπος να μας έδειχνε το χωριό, πράγμα δύσκολο και σχεδόν δεν γίνεται ποτέ. Εδώ βρήκαμε και αυτό το πηγάδι, το μαγκανοπήγαδο που λέγαμε παλιά, και συνεχίζουμε την πορεία μας. Έτσι δεν φεύγεται. Εδώ πάμε. Χωράφι. Πάει εδώ. Έλα ρε χάρη, θα σπάσω τα μάξι. Πήγε πίσω. Έλα. Κάτι είναι εκεί, κάτι. Κάτι είναι εκεί, κάτι είναι, κάτι. Ναι. Τι είναι αυτό. Θα σπάσουμε τα μάτια, να δούμε τι είναι εκεί. Πώς είναι η κελιά της Μονής. Περπάτα. Κατέβα και περπάτα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Πονάνε τα πόδια μου. Δεν αντέχω άλλο. Πώς νόμισες έχει τζιπ. Πώς νόμισες καβαλά τζιπ. Ξέρω. Αυτό εδώ έχει εκτελέσει χρέη από όλα. Ναι, καλά ακούσατε. Η συνεργάτης και σύζυγος, η Χρύσα η Κανέλου, με έχει πάρει από φόβο. Και με έχει πάρει από φόβο γιατί έχει δει να μπαίνει το αυτοκίνητο μέσα σε χωράφια, σε βάλτους, σε γκρεμούς, και να λέει τώρα θα βγούμε ή δεν θα βγούμε. Βλέπετε, το μικρόβιο είναι αυτό που κυριαρχεί. Το μικρόβιο ενός καλού πλάνου, μιας καλής εικόνας που θα μπει στο μοντάζ. Ψάχνετε. Πρέπει να πάρουμε νερό επιγόντως. Αυτό εδώ έχει γίνει τσάι. Είδα ένα καφενείο πέρα. Είναι, από τη ζέστη βάλτιζα. Ναι. Όλη μέρα, ναι, γιατί... Να σου πω κάτι, ξεκινάμε μεσημέρι. Αν ξεκινάγαμε πρωί, θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Πάλι μας πιάνει το μεσημέρι, γιατί εσύ θα έλεγε πότε ας κάνουμε κι άλλο χωριό. Προλαβαίνει, μας κάνουμε, πάλι μας πιάνει το μεσημέρι. Άσε, τα ξέρω αυτά. Αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάνδρας, που σου λέγε δεν ξέρει τι θα πει άντρας. Είναι μεγάλο χωριό. Είναι μεγάλο χωριό. Αλλά μου δεν έχεις κάποιον τώρα να σου σε πάει. Όπως καλά ακούσατε και τον διάλογο από τη σύζυγο, ενώ προσπάθησα μήπως κερδίσω κάτι καλύτερο, να ξεκινούσα πιο πρωί, εκείνη αντιλαμβανόμενη ότι θα έχει περισσότερες ώρες στον ήλιο και στην ταλαιπώρια, με απέκρουσε, και εγώ τι άλλο να κάνω, ένα τραγουδάκι για να ξεφύγω. Έτσι όπως είμαι και φάλτσος κιόλας, όταν μ' ακούει ο άλλος να τραγουδάω, αναγκαστικά σωπαίνει, ίσως κλείνει και τα αυτιά μέχρι να τελειώσω. Η έκλεισε τώρα. Ναι, εγώ την καρδιά μου. Ναι, τι στο είναι. Είχε πόρτα ανοιχτή.
Μα δεν ξέρω, θα έχει πρώτα νυχτερή γυναίκα. Καλά. Τώρα πάει 7 η ώρα, τώρα το ξέρω. Δεν είναι, παιδιά. Δεν έρθει το κόμμα. Πάλι... Καλύτερα, παιδιά. Τα χωριά ρίμαξα. Εδώ λοιπόν, καλά καταλάβατε, ήταν και η μεγαλύτερη κατεμιά μου που περίμενα ορεξάντως να βρω το καφενείο ανοιχτό, να πάρω κανένα δύο μπουκάλια νερό να δροσιστώ, γιατί το νερό το οποίο είχαμε στο αυτοκίνητο είχε γίνει τσάι πραγματικά. Αλλά δυστυχώς για μένα το καφενείο ήταν κλειστό. Φαντάζεστε λοιπόν και την απογοήτευση που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Αλλά είπαμε, είναι άσχημο πράγμα να είσαι στο χωριό και να ψάχνεις να βρεις εμφιαλωμένα νερά, ενώ θα μπορούσε το χωριό να έχει τις πηγές του, οι οποίες πηγές σίγουρα θα ήταν ελεγχόμενες, η ποιότητα του νερού, αλλά πιστεύω, προσωπική μου άποψη, το νερό της πηγής δεν συγκρίνεται καν με αυτό του μπουκαλιού. Είναι νερό που πίνεις και μετά από μισή ώρα χωνεύεις, ό,τι και αν έχεις φάει. Είναι νερό που πίνεις και πραγματικά το χορταίνεις. Βέβαια, σημασία έχει ότι εγώ ήμουν αντιψασμένος και περίμενα να δω τι θα κάνω. Όμως, το διπορικό συνεχίζεται. Και συνεχίζεται αφού πηγαίνουμε σε μια άλλη γειτονιά, συναντήσαμε και κάποιους φίλους τετράποδους, μας υποδέχτηκαν, τους κάναμε και κάποιο κόλπο για να τους φωτογραφίσουμε. Ε, ομορφούλα, πού είσαι? Ει, άσε εδώ. Έτσι, μπράβο. Έλα. Μπράβο. Αυτό είναι το ωραίο στα χωριά, να συναντάς τετράποδους φίλους, φιλιρινικούς. Μπράβο. Ε, και τα βυζιά φυσκωμένα. Ε, α, κι άλλα εδώ. Η αλήθεια είναι, παρόλο που ήμασταν ξένοι, μας κοίταζαν έτσι με μια ηρεμία που ειλικρινά, φίλες και φίλοι, την ζήλεψα κυριολεκτικά. Πατήσαμε τώρα. Γεια σας, γεια σας. Όπου περνάμε και βλέπουμε άνθρωπο, λέμε και τις καλησπέρες μας, γιατί έτσι αρμόζει στο χωριό. Έτσι γίνεται πάντα, γινόταν και θα γίνεται. Τόσο μεγάλα χωριά, ε! Φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας γνώρισα άλλο ένα χωριό του Δήμου Ζήτσας. Και αυτό είναι το γραμμένο. Από εμένα, Χάρη Καψάλη, να έχετε υγεία και να είσαστε πάντα καλά. Γεια σας.